Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο της Luigi, όπου πρωταγωνιστώ εγώ και θα σας δείξω τις ανοιξιάτικες αγορές μου που τόσο πολύ καιρό ήθελα να κάνω ψώνια και ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένη όταν βρήκα τόσο πολύ ωραία πράγματα στη Luigi. Τα έχω χωρίσει ένα σύνολο γιατί ξέρω ότι θέλετε να τα δείτε έτσι σεταρισμένα και οργανωμένα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Και θα ξεκινήσω με ένα διαχρονικό κομμάτι που νομίζω ότι ταιριάζει σε όλες και νομίζω ότι το αγαπάμε όλες. Είναι ένα λευκό πουκάμισο, αλλά το συγκεκριμένο έχει το ωραίο ότι είναι oversized. Αυτό είτε θα το φορέσεις μόνο του και θα βάλεις και ένα ωραίο πέδιλο από κάτω, ή θα το φορέσεις με ένα παντελόνι. Εγώ έχω σκεφτεί να το συνδυάσω με αυτό εδώ το παντελόνι, το οποίο είναι στενό στη μέση και ανοίγει προς τα κάτω. Κάνει έτσι λίγο μπαλούν και είναι ωραίο γιατί μπορείς να το βάλεις από μέσα τελείως ή να αφήσεις τη μία πλευρά απ' έξω. Θα σας δείξω πώς το έχω σκεφτεί. Και σκέφτηκα για να κάνουμε λίγο pop of color να βάλω ένα παπούτσι το οποίο είναι πάρα πολύ τάση αυτή τη σεζόν. Ένα λοιπόν λιλά γοβάκι το οποίο δένει από πάνω και το οποίο μπορείς να το δέσεις και πάνω από το παντελόνι, μπορείς να το δέσεις και από κάτω, μπορείς να παίξεις γενικά με αυτό και έτσι να δώσεις ένα pop of color στο σύνολό σου. Θα προχωρήσω από αυτά και θα σου δείξω ένα τζινάκι το οποίο νομίζω ότι κολακεύει όλα τα σώματα γιατί είναι ψηλόμεσο και μου αρέσει πάρα πολύ. Και επίσης θέλω να πω ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου χρώμα για τζιν, γιατί νομίζω ότι ταιριάζει με όλα. Και έχω σκεφτεί, επειδή είναι ωραίο έτσι μπλε βαθύ, να το συνδυάσω με ένα λευκό πουκάμισο. Και εννοείται ότι διάλεξα αυτό εδώ, το οποίο είναι αέρινο, είναι έτσι διάφανο, είναι πάρα πολύ ρομαντικό και νομίζω ότι με ένα ωραίο μαύρισμα έτσι προς το τέλος της άνοιξης θα είναι ό,τι πρέπει. Και επίσης αυτό σκέφτηκα να το συνδυάσω με αυτά εδώ τα πέδιλα, τα οποία είναι πάρα πολύ τάση ξανά, κάνουν έτσι λίγο ανδρόγυνο, μας θυμίζουν τα γερμανικά τα πεδιλάκια, αλλά αν το συνδυάσεις με ένα πιο ρομαντικό τόπο από πάνω, νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ ωραίο σετ. Και θα προχωρήσω στο επόμενο σύνολο, θα σου βάλω λίγο χρώμα γιατί σε έχω περιορίσει στα άσπρα και στα μαύρα μέχρι τώρα. Και θα πάω σε ένα παντελόνι το οποίο μου κλείψε την καρδιά και νομίζω έχεις καταλάβει ότι αγαπώ το λιλά αυτό εδώ το παντελόνι. Είναι αυτό εδώ το τζινάκι το οποίο ανοίγει προς τα κάτω και είναι πάρα πολύ χαριτωμένο. Είναι στενό στη μέση και από κάτω είναι cropped και ανοίγει. Και έχω σκεφτεί να το συνδυάσω με ένα επίσης ρομαντικό τοπάκι από πάνω, το οποίο είναι plaid, έχει δηλαδή καρό και είναι πάρα πολύ ωραίο το χρώμα του, είναι mint και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ όμορφα με αυτό εδώ το παντελόνι από κάτω. Και θα βάλω κι άλλο χρώμα γιατί ένα χρώμα δεν είναι ποτέ αρκετό. Επέλεξα λοιπόν από κάτω αυτά εδώ τα mules, τα mules τα αγαπώ γιατί είναι και άνετα, είναι και στυλάτα, μπορείς να τα βάλεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, ειδικά αν τα συνδυάσεις έτσι και με αξεσουάρ από πάνω, το αποτέλεσμα μπορεί να γίνει κατευθείαν βραδινό. Μιλάω για αυτά εδώ τα mules, τα οποία είναι λεμονί και είναι τέλεια γιατί έχουν χοντρό τακούνι που τα κάνει πάρα πολύ άνετα. Και θα το δέσω όλο αυτό με ένα bucket hat, το οποίο είναι πάρα πολύ αγαπημένη μου τάση και νομίζω είναι πάρα πολύ cute. Και έτσι έχει μέσα τα χρώματα όλα αυτά που σου έδειξα, οπότε θα τα δέσει πάρα πολύ ωραία. Και προχωράω στο επόμενο, το οποίο το αγάπησα. Θα σε ξαναπάω σε λευκό και σε μία παντελόνα, η οποία είναι τέλεια και τώρα που αδυνάτησα, νομίζω είναι εμφανές πλέον. Τώρα που αδυνάτησα νομίζω ότι αυτή η παντελόνα θα μου κάθεται πάρα πολύ ωραία, ελπίζω. Και λέω να το παίξω total white και θα σου δείξω και έναν άλλον total συνδυασμό σε λίγο. Λοιπόν, έχω σκεφτεί από πάνω αυτό εδώ το πουκάμισο, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο και αέρινο. Και γενικά μου αρέσει πάρα πολύ να κάνω total white συνδυασμούς, αλλά μου αρέσει να κάνω και pop of color όπως κατάλαβες και από πριν. Οπότε σκέφτηκα να βάλω αυτήν εδώ τη γόβα που την έδειξα και πριν και την έχω διαλέξει πάρα πολλά χρώματα γιατί έχω ξετρελαθεί. Είναι λοιπόν αυτό το νίον το πορτοκαλί, το οποίο τραβάει όλα τα βλέμματα. Και θα κάνουμε και την τσαχπινιά, ακόμα μία τσαχπινιά, με αυτό εδώ το bucket hat, για να κάνουμε, να βάλουμε και λίγο μοτίβο μέσα, το οποίο είναι τέλειο. Εγκρίνεται. Λοιπόν, και θα προχωρήσω στο επόμενο total σύνολο, ελπίζοντας ότι τα μαλλιά μου είναι καλά. Λοιπόν, θα σε πάω σε πράσινο, το πράσινο μου αρέσει πάρα πολύ και ειδικά σε αυτές τις αποχρώσεις. Θα ξεκινήσω από αυτή τη φούστα, η οποία είναι πάρα πολύ αέρινη, είναι στενή στη μέση, έχει λάστιχο, οπότε μπορεί να φορεθεί από όλες. Και αυτήν εδώ λοιπόν τη λαδί τη φούστα έχω σκεφτεί να τη συνδυάσω πάλι με πράσινο από πάνω. Και έχω ένα πουκάμισο το οποίο το αγάπησα, μου άρεσε πάρα πολύ η γραμμή του και θα το περάσω από μέσα.
Και θα συμπληρώσω αυτό το σύνολο με πράσινες γόβες. Μαντέψτε αυτές τις γόβες τις οποίες μου άρεσαν πάρα πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν θα κάνω ένα total πράσινο σύνολο. Αυτά λοιπόν διάλεξα εγώ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία και θα τα δείτε έτσι και φορεμένα και νομίζω ότι θα σας αρέσουν πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, αν σας άρεσαν οι επιλογές μου, πώς θα τα συνδυάζετε εσείς διαφορετικά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να κάνετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι της Luigi και εγώ θα σας ξαναδώ σύντομα. Φιλάκια πολλά!